Τα αναπτυξιακά προγράμματα όπως το ΠΕΠ και οι μεγάλοι οδικοί άξονες που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Σώμα ενημέρωσε για επαφές του στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Κασαπίδης. Ενστάσεις και παρατηρήσεις στα όσα δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατέθεσαν επικεφαλής αντιπολίτευσης. Προσπαθούμε να οριμάσουμε έργα τα οποία έπρεπε να ήταν όριμα από καιρό πριν. Και ακριβώς για να μην χάσουμε πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, καταθέτουμε προτάσεις που είναι απολύτως όριμες στην προγραμματική περίοδο που διανύουμε. Το έργο αυτό, το κάθετος άξονας, είναι βασική προτεραιότητα, είναι στρατηγική επιλογή και της νέας Περιφερειακής Αρχής. Είχα μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών στο πλαίσιο της αναζήτησης πόρων για την πώληση μελετών για την περιφέρειά μας, είτε για, είτε για τους Δήμους είτε για την περιφέρειά μας, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου. Και κάτι αντίστοιχο είναι και με, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σκάλκο, του Υπουργείου Ανάπτυξης, και τον κύριο Παπαθανάση, στην προσπάθεια αναζήτησης πόρων και άλλων ευκαιριών από τα αντίστοιχα Υπουργεία, ώστε να ενσωματώσουμε και εμείς στο σχεδιασμό μας κάθε δυνατότητα που παρέχεται από την κεντρική διοίκηση μέσα από αυτά τα Υπουργεία. Επισημαίνω προς τον κύριο Περιφερειάρχη, επειδή εγώ αυτό το έργο το έχω ζήσει, προσέξτε το τυρί πάλι στη φάκα. Προσπαθούν να σας πούνε μία απορροφητικότητα από όλοι απόρων να πάρουν τα δικά μας χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τον Φιλόδημο, όπου μέσα από το Φιλόδημο με την προηγούμενη κυβέρνηση, και δέστε τα απολογιστικά τα έχετε, υλοποίησαμε τεράστια έργα και δεσμεύσαμε πόρους τεράστιους για την περιοχή. Από τις παρεμβάσεις μας στον Αλιάκμονα, στο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους οικισμούς μας να μην πλημμυρίζουν, από τη διαχείριση υδάτων, από δημόσια κτίρια. Προσέξτε το αυτό. Τι θέλουν να κάνουν, και είναι μια κεντρική συζήτηση που έχει ανοίξει και νομίζω θα το έχετε ενημερωθεί. Θέλουν να παγώσουν το Φιλόδημο και αυτά που ερχόταν από χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, που πήραμε πάρα πολλά χρήματα στα Δυτική Μακεδονία, να τα χρηματοδοτήσει το δικό μας ΠΕΠ. Σε αυτό, κύριε Περιφερειάρχη, μη συμμετάσχετε. Μην παίρνετε το τυρί από τη φάκα. Αρχίζουν και συζητούνται σοβαρότατα θέματα. Εδώ πάει να περάσουν τα πάνω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο δικό μας ΠΕΠ. Δεν φτάνει που έχουμε τεράστια ανάγκη κονδυλίων για να γίνουν έργα. Αυτούς τους πρόσθετους υποτίθεται πόρους του Φιλόδημου είναι προδιαγεγραμμένο ότι πάνε να τα εντάξουν στο ΠΕΠ. Με το πρόσχημα ότι θα χάσουμε πόρους. Και απ' την άλλη εμείς δεχόμαστε ότι όντως θα τους χάσουμε, γιατί και κάνουμε και κινήσεις σπασμωδικές, όπως ήταν αυτό το θέμα με τη σύραγγα κλεισούρας. Γιατί αν πάρουμε τους πόρους στα 24 εκατομμύρια από το 7-2 που είναι για τους διευρωπαϊκούς άξονες, δεν μπορούμε να τους ξαναπάμε πίσω για να κάνουμε τον κάθετο άξονα. Η επόμενη περιφερειακή αρχή θα το κάνει. Δεν μπορείς να πηγαίνω φέρεις χρήματα από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν σε μια προδιαγεγραμμένη απώλεια πόρων, από λάθος κινήσεις, και δεν έχουμε κάνει καν μια συζήτηση. Ο δρόμος ανάπτυξης που μας έφερε μέχρι εδώ, ο δρόμος της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης με γνώμονα τα κέρδη, τα εργαλεία που μας έχουν φέρει ως εδώ, Φιλόδημος, το ΕΣΠΑ, η ΚΑΠ, ότι θα είναι και λύσεις στα προβλήματα. Το λέγεται και από την έννοια μου που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης. Ακριβώς ξανά από την αρχή πάνε απευθεί το ίδιο έργο. Το λέγεται θεωρούμε ότι η λύση για τα προβλήματα του λαού εδώ της περιοχής βγαίνει έξω από αυτά τα όρια. Το λέω πάτε για παράδειγμα την κοινή αθλητική πολιτική, που λέγεται ότι θα κάνει μια συζήτηση εδώ, θα υπάρξει μια ενημέρωση. Αυτή ακριβώς η κοινή αθλητική πολιτική είναι που έχει οδηγήσει στο εκπλήρωμα πάρα πολλούς μικρομεσαίους αγρότες. Αυτή ακριβώς η κοινή αθλητική πολιτική είναι η οποία αντιπαλεύουν οι αγρότες με τα αγροτικά τους μπλόκα, στις κινητοποιήσεις τους και πάλι λέγοντας. Αντίστοιχα, η κοινοτική χρηματοδότηση, το ΕΣΠΑ και μια σειρά άλλα προγράμματα δεν δίνονται έτσι γενικά και όριστα. Δίνονται ακριβώς για να υπηρετείται αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που μας είχε φέρει ως εδώ. Επιπλέον, οι επικεφαλείς αντιπολίτευσης υπενθύμησαν στον κύριο Κασαπίδη πως μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρθει απόφαση για τη στάση της περιφέρειας μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για κλείσιμο των δυτικών μονάδων στο 2028.
Όσον αφορά τα άλλα ζητήματα που αναφέρατε για τον κύριο Θωμά, θα πρέπει τον κύριο Θωμά να το πάτε και ένα ψήφισμα. Το οποίο δεν το πήραμε. Μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεδριάσαμε εδώ 10 ώρες και δεν έχουμε απόφαση. Δηλαδή, μας ρωτάνε πολίτες, να ρωτάνε άλλοι συνάδελφοί μας από άλλες περιφέρειες, τι απόφαση πήρατε εσείς στη Δυτική Μακεδονία και δεν έχουμε απόφαση. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Συζητήσαμε ένα θέμα, ποια είναι η απόφασή μας. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, πού διαφωνούμε, ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση που να πάει και προς τους Δήμους, αλλά και προς την κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό επήγε. Και είχαμε πει σε αυτή τη συνεδρίαση να υπάρξει μια απόφαση, αν θυμάμαι καλώς. Και το είχαμε συμφωνήσει. Διότι θεωρώ αυτό που είχαμε πει να γίνει μια συζήτηση, που είχατε πει να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής των παρατάξεων και να καταλήξουμε σε μια απόφαση, δεν είναι πρέπον. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι επικεφαλείς. Ούτε ο Περιφερειακός. Τις αποφάσεις παίρνουν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και να τελειώσει αυτή η υπόθεση για να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.